Γεια σας. Σήμερα θα μάθουμε πώς θα κινούμε αυτό το υπέροχο αεροσκάφος της PMDG το 747 400 ξεκινώντας από το 0 ως συνήθως call and dark, δηλαδή και θα μάθουμε και να σετάρουμε και το FMC. Δεν θα κάνουμε πλήρη πτήση σήμερα προκειμένου ότι είναι πιστεύω λίγοι σχετικά αυτοί που ενδιαφέρονται πλέον για το συγκεκριμένο αεροσκάφος, αν και ποτέ δεν ξέρεις, γιατί είναι αρκετά παλιό και σε λίγο βγαίνει το καινούργιο 747, η νέα έκδοση από την BMTG του συγκεκριμένου αεροσκάφους, και όλοι περιμένουμε αυτήν την αγωνία που λένε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να μην ακρηγορώ, πάμε μέσα στο αεροσκάφος, στο cockpit. Βλέπουμε ότι όλα είναι σε μη λειτουργία. Λοιπόν, αν το κινείτε το αεροσκάφος από το FSX και σας το βγάζει τα πάντα σε λειτουργία, μπορείτε να πάτε εδώ πέρα στο Add-ons PMTG Load, να κλικάρετε το 747 Call and Dark που λέει Flight και OK, και θα σας εμφανίσει Call and Dark. Λοιπόν, πάμε τώρα στο overhead panel. Και η πρώτη μας δουλειά είναι να βάλουμε την μπαταρία σε λειτουργία με αυτό εδώ το διακόπτη και να πάμε το standby power στο auto με δεξί κλικ. Η επόμενη κίνησή μας είναι να ανοίξουμε με τη σειρά που θα δείτε τους επόμενους διακόπτες. Εδώ θα το πάμε στο AUX. Και πάμε να βάλουμε μπροστά το external power. Βλέπουμε ότι πήραμε μπροστά κάποια συστήματα. Λοιπόν, η επόμενη κίνησή μας είναι να ανοίξουμε το left-right utility. Window hit. Και το yaw damper. Και το logo το πάμε στο on. Προς το παρόν εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πάμε στο πεντέστρατο του αεροσκάφους. Να πούμε κάποια βασικά πράγματα. Εδώ πέρα είναι τα communications. COM1, COM2. Navigation δεν υπάρχουν από ό,τι βλέπετε, γιατί είναι μέσα από το FMC. Θα το πούμε αργότερα αυτό. Για αυτούς που πετάνε online, εδώ είναι και το squawk code που βάζουμε, είναι αυτά τα δύο knobs τα οποία έχουν το εξωτερικό δαχτυλίδι και το εσωτερικό που με αριστερό και δεξί κλικ αντίστοιχα αυτό το knob βάζει τα δύο πρώτα νούμερα και αυτό το knob βάζει τα δύο επόμενα νούμερα. Πάμε να βάλουμε το noise smoking στο on με δεξί κλικ και το seat belts στο auto. Ωραία. Πάμε τώρα στο FMC του αεροσκάφους μας. Εδώ. Ουπ, συγγνώμη. Ξέχασα πριν προτού σετάρω τίποτα. Πάμε πάλι στο overhead panel. Και θα βάλουμε τα navigation, το IRS στη θέση align και τα τρία. Κάνοντας δεξί κλικ πρώτα πάει κατευθείαν στο Navi και με αριστερό κλικ το πάμε εμείς στο Align. Εδώ, ωραία. Πάμε στο κεντρικό πανελάκι πρώτα. Εδώ βλέπουμε ότι μας έχει ανοίξει που λέει Time to Align 2 minutes, Left, Center, Right, τα τρία νομπάκια. Πάμε τώρα στο FMC. Πατάμε εδώ. Κάτι δεν πάτησα καλά. Initialization reference, αν δεν μας τη βγάλει από την αρχή. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το GPS position. Κάνοντας κλικ εδώ πρώτα και μετά εδώ.
ακόμα δεν το έχει πάρει, πρέπει να εξαφανιστεί από εδώ πέρα, γιατί κάνει ακόμα lying. Θα το ξανασετάρουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει κρατήσει το αεροδρόμιο από πριν κάτι που δοκίμαζα. Εν πάση περιπτώσει, στο reference airport βάζουμε το αεροδρόμιο αναχώρησής μας. Μετά πάμε root. Και ξαναβάζουμε εδώ πέρα στο origin το αεροδρόμιο αναχώρησης. Εγώ σήμερα θα πετάξω κάπου από Αυστραλία, θα φύγω. Οπότε βάζω και το αεροδρόμιο αναχώρησης. Είναι το Yalki Papa Delta November. Βάζω και το αεροδρόμιο προορισμού που θα πάω. Είναι αυτό. Λοιπόν, επόμενη κίνησή μας είναι, βλέπουμε ότι εδώ πέρα έχει μία από δύο σελίδες. Πάμε στη δεύτερη σελίδα για να βάλουμε τους αεροδιαδρόμους εδώ στο VIA και τα waypoints εδώ στο TU. Πρώτα το κάνουμε αυτό, πάμε να βάλουμε το διάδρομο αναχώρησης και τη διαδικασία SID από το Departure Arrivals εδώ. Departure, και εγώ θα φύγω από τον 29 με τη διαδικασία Natal 2. Ωραία. Πάμε πάλι στο root από εδώ και next page που είπαμε πριν. Λοιπόν, τα επόμενα σημεία επιτρέψτε μου λίγο να τα βάλω. Είναι το Ikuma το επόμενο. Και το βάζουμε εδώ κατευθείαν. Και μας γράφει Direct. Ο επόμενος αεροδιάδρομος που θα βάλουμε είναι ο Z86. Βάζουμε εδώ. Το επόμενο σημείο μας είναι το Deal. Εδώ. Ο επόμενος αεροδιάδρομος είναι Whiskey 37. Εδώ. Και τελευταίο σημείο μας είναι το Rinto. Εδώ. Και πατάμε Activate και Exec. Επόμενη δουλειά μας είναι να βάλουμε, να πατήσουμε Performance Initialization. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να, αν δεν το έχουμε κάτι, αν δεν το έχουμε κάνει, να πάμε να βάλουμε και τα καύσιμα του αεροσκάφους και το payload του. Λοιπόν, εγώ το έχω κάνει αυτό, οπότε από το προγραμματάκι το extra που δίνει η PMDG, οπότε πατάμε εδώ πέρα το Zero Fuel Weight. Και βλέπουμε ότι μας το παίρνει αυτόματα, μας γράφει και το gross weight και τα καύσιμα που έχουμε. Λοιπόν, reserves θα βάλουμε 10. Και cost index θα βάλουμε το 50. Okay, πάμε τώρα να ορίσουμε και το cruise altitude. Εγώ σήμερα θα πετάξω στο επίπεδο 370. Επόμενο είναι, πάμε στο thrust limit. Δεν υπάρχει κάτι να κάνουμε εδώ πέρα. Στο take off για να βάλουμε τα flaps που θα σηκωθώ, θα απογειωθώ με 10. Λοιπόν, τα βάζουμε εδώ. Βλέπουμε ότι μας έβγαλε και τις V-speeds. Και κάνουμε κλικ σε όλες ώστε να μας τις πάρει, και κάνουμε κλικ και στο Center of Gravity ώστε να μας δείξει πόσο είναι το trim. Είναι 4,3. Λοιπόν, από το FMC τελειώσαμε. Απλά να πω ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης θα βάλουμε και τη διαδικασία STAR και το διάδρομο προσγείωσης, πάλι αντίστοιχα από το Departure Arrival. Εδώ
μας βγάζει το Departures, μετά θα μας βγάλει όταν είμαστε στον αέρα το Arrivals και διαλέγουμε διαδρόμους και διαδικασίες Star. Λοιπόν, πάμε στα Legs. Μας έχει πάρει και τις ταχύτητες και τα ύψη. Λοιπόν, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο με το FMC. Πάμε τώρα να βάλουμε την APU μπροστά. Λοιπόν, για να βάλουμε την APU μπροστά, θα κάνουμε αυτό το διακόπτη δύο φορές σε δεξί κλικ να πάει στο Start. Βλέπετε, ξαναγυρίζει μόνο του στο On. Και περιμένουμε να μπει σε λειτουργία η APU. Στο συγκεκριμένο αεροσκάφος κάνει κάπως η ώρα. Πάμε να δούμε αν είναι να πούμε κάτι άλλο μέχρι να μπει σε λειτουργία η APU. Θα μας εμφανίσει εδώ πέρα, και πάλι το Available, που σημαίνει ότι είναι σε λειτουργία και θα πρέπει να την ενεργοποιήσουμε. Να δω κάτι. Πάμε στο pedestal. Νομίζω ότι μπορούμε να τσεκάρουμε και το TCAS του αεροσκάφους. Κάνουμε αριστερό κλικ να πάει στο standby test και περιμένουμε να ακούσουμε αυτό που θα ακούσουμε. TCAS system test OK. Αν ακούσατε καλά, είπε TICA System Test OK και το πάμε στο Tara με δεξί κλικ και είμαστε εντάξει και από εκεί. Εδώ μπορούμε, αν θέλουμε, να κλείσουμε, να κλειδώσουμε την πόρτα μας του cockpit. Είναι locked. Από εδώ θα βάλουμε τα auto brakes στο max για την περίπτωση rejected takeoff. Ωραία. Λοιπόν, από εδώ είναι το Rudder Trim, το οποίο μπορούμε να τριμάρουμε το Rudder μας όταν και άμα θελήσουμε. Πάμε πάλι στο Overhead να δούμε αν έχει ενεργοποιηθεί η APU. Ωραία, την βλέπουμε ενεργοποιήθηκε, οπότε πάμε να την εκκινήσουμε κιόλας. Με αριστερό κλικ θα ενεργοποιηθούν και τα δύο. Λοιπόν, επόμενη κίνησή μας είναι να πάμε τους συγκεκριμένους διακόπτες στο auto με δεξί κλικ. Εδώ κανονικά θα έπρεπε να μας έχουν σβήσει αυτά τα κίτρινα γράμματα, τα INOP. Μάλλον, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι από το, επειδή δεν έχουμε κάνει σετάρι ακόμα κανονικά το ARS μας. Πάμε λίγο στο FMC. Στο Initialization Reference. Όχι, δεν φταίει αυτό. Μάλλον φταίει το άλλο. Θα το πάμε στο NAV αυτό, εφόσον το έχει πάρει. Ναι, σωστό, αυτό ήτανε. Είδατε ότι σβήσαν αυτά. Είχα ξεχάσει να τα βάλω στο NAV γιατί είχε γίνει το align πριν. Οπότε μόλις γίνει το align και μας σβήσει από το FMC, να το δούμε και πάλι. Από εδώ πέρα, θυμάστε καλά, πρώτα μας είχε οι συντεταγμένες, τώρα έχουν σβήσει, που σημαίνει ότι έγινε align, και μετά πάμε στο overhead και βάζουμε το RSS στο NAV. Έτσι μας βίνουν και τα geondapper όταν βάλουμε αυτούς τους τρεις διακόπτες στο auto. Αυτόν τον αφήνουμε προς το παρόν στο AUX. Η επόμενη κίνησή μας είναι να κλικάρουμε αυτούς τους διακόπτες που λέει Press. Ωραία. Λοιπόν, το Trimmer το κάνουμε στο On.
upper lower receive στο on και Gasper στο on. Μετά αυτούς τους τρεις διακόπτες στο normal με δεξί κλικ, APU εδώ στο on και ανοίγουμε και αυτούς τους και το engine bleeds. Μετά nav on, bacon lower στο both. Λοιπόν, και auto start στο on. Λοιπόν, από το overhead έχουμε τελειώσει προς το παρόν. Πάμε τώρα στα throttles. Πρώτα πάμε στα throttles, πάμε λίγο στο κεντρικό πάνελ να ελέγξουμε τι μας έχει ανάψει εδώ. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε τα auto brakes στο max που είχαμε πει, no smoking, επιγύου running και οι τέσσερις κινητήρες μας που τους λέει ότι είναι κλειστοί. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα στα throttles και ανεβάζουμε και τους τέσσερις διακόπτες αυτούς, 1, 2, 3, 4. Βλέπετε ότι εδώ πέρα έχει ανάψει και μας λέει για την πίεση των υδραυλικών και για τα ηλεκτρικά. Αυτό θα διορθωθεί αμέσως τώρα. Είναι, μάλλον δεν θα, όχι θα διορθωθεί, είναι μέσα στη διαδικασία κίνησης. Πάμε στο overhead panel. Ένα και τέσσερα, κάνοντας αριστερό κλικ στον 1 και 4 διακόπτη και θα ανάψουν τα άσπρα αυτά φωτάκια. Αν πάμε τώρα στο throttles, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν σε λειτουργία οι κινητήρες. Θα περιμένουμε να μπουν σε λειτουργία και μόλις εκκινήσουν θα σβήσουν τα δύο άσπρα λαμπάκια που ανάψανε στο overhead και θα μπορέσουμε να κάνουμε κίνηση στον 2 και στον 3. Πάμε στο overhead. Βλέπουμε ότι σβήσανε, οπότε ανοίγουμε 2 και 3. Μόλις σβήσουν και αυτοί οι διακόπτες, σημαίνει ότι, ότι είναι σε πλήρη λειτουργία οι κινητήρες, θα μπορέσουμε να κλείσουμε την APU. Ωραία, σβήσαν και αυτά τα λαμπάκια, περιμένουμε να σβήσουν και αυτά τα δύο που άναψαν σε off. Εξομοιώνει αρκετά καλά τη διαδικασία κίνηση κινητήρων. Λοιπόν, εφόσον σβήσαν και τα τελευταία και δεν έχουμε κάτι άλλο κίτρινο να μας ανάβει εδώ πέρα, πάμε και κλείνουμε την APU από εδώ και από εδώ την πάμε στο off. Και αυτό το ανεβάζουμε στο auto με δύο δεξί κλικ. Λοιπόν, πάμε και στο κεντρικό πανελάκι και βλέπουμε ότι μας έχει αναμένο με κίτρινα μόνο το auto brakes. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα έχουμε κάνει σωστά. Διαφορετικά θα μας έχει ανάψει εδώ πέρα διάφορα κιτρινάκια που θα μας επιστήναν την προσοχή ότι κάτι δεν έχουμε, ότι κάτι έχουμε αφήσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και να κάνω και ένα τελευταίο, να πάω και να ενεργοποιήσω και τον αυτόματο. Λοιπόν, από εδώ πέρα αλλάζουμε την τοπική βαρομετρική, εδώ είναι σε ίνσες υδραργύρου, εδώ με αριστερό κλικ στο άσπρο εδώ πέρα πάμε σε χεκτοπασκάλ
και με αριστερό και δεξί κλικ από εδώ πέρα ανεβαίνουμε ή κατεβαίνουμε στα νούμερα. Λοιπόν, τώρα η επόμενη κίνησή μας είναι να ανοίξουμε το auto throttle στο arm, το flight director στο on και το flight director το δεξί στο on. Ωραία, από εδώ θα βάλουμε και το ύψος που θα πετάξουμε με δεξί ή αριστερό κλικ, ανεβαίνει και κατεβαίνει. Εδώ θα βάλουμε την ταχύτητα V2 που μας είχε δώσει πριν από το FMC μας, πάλι με αριστερό και δεξί κλικ, και θα πατήσουμε LNAV και VNAV ώστε όταν απογειωθούμε με το πατώντας τον αυτόματο του πιλότου εδώ πέρα, το πρώτο CMD που λέει εδώ πέρα, το autopilot engage, να μας πάει κατευθείαν στο lateral και vertical navigation και να τα κάνει αυτόματα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Είμαστε έτοιμοι για τάξη, αφού ανοίξουμε και τα taxi lights. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Από μένα να έχετε μια καλή μέρα. Γεια σας.